Μένουμε στο πολιτικό σκηνικό που πήρε φωτιά μετά από το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν ξέρω αν έχει πάρει φωτιά για τα σωστά πράγματα ή όχι. Βάμπης Παπαδημητρίου μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε Γεια εδώ. Σας. Πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πήρε φωτιά, δηλαδή όσο και αν λέμε ότι οι ευρωεκλογές είναι λίγο χλιαρές, λίγο μελάτες, λίγο δεν ενδιαφέρει τον κόσμο κτλ. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έδωσε τροφή και στα τρία μεγάλα κόμματα, μην πω σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Σε όλο, ναι. Σε όλο. Η καθολική ψηφοφορία είναι η μεγάλη τανάλια του λαού. Mm. Πιάνει τους πολιτικούς και τους φύγει. Ευτυχώς. Ποιον έσφιξε περισσότερο? Όλους. Όλους. Μόνο ο κύριος Βελόπουλος πέρασε κάπως αλλιώς, γιατί πήρε πάρα πολλές ψήφους από τους Σπαρτιάτες. Αλλά τι να το κάνει που πήγε καλά? Εξαφανίστηκε, δεν είναι μπροστά, δεν είναι στις κάμερες, δεν μιλάτε εσείς για αυτόν. Πόσο δίκιο έχετε, γιατί όντως αυτό δεν το είχαμε. Θα έρθει η σειρά. Νομίζω ότι θα έρθει η σειρά. Τώρα ασχολούμαστε με την κεντροαριστερά κατά κύριο λόγο. Πέσουν λίγο τα. Και νομίζω ότι αυτό βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπήρχε εσωτερικό ζήτημα. Δηλαδή, όταν το κυβερνών κόμμα χάνει 14 μονάδες, ξέρω εγώ, πόσες έχασε από τις 12, πόσες έχασε από τις εθνικές εκλογές, είναι ένα ζήτημα. Όπως και να το βάλεις κάτω. Περισσότερο είναι το θέμα που πήγανε οι ψηφοφόροι. Mm. Αλλά ξέρουμε που πήγανε. Δεν είναι ότι μείνανε σπίτι τους, είναι ότι δεν θέλησαν να πάνε να επιβεβαιώσουν στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και για ένα λόγο πάρα πολύ απλό. Ότι θέλουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν ασχολείται επαρκώς με αυτά που τους απασχολούν εκείνους. Ναι. Αλλά γνωρίζοντας εκ προημίου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτή την περίοδο, ότι το ζήτημα της διακυβέρνησης ήταν λυμένο και ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος. Σύμφωνοι. Άρα με αποθέση ασφαλείας πάρα πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί είμαστε τόσο σίγουροι? Δεν πήγαν όμως κάπου αλλού. Δεν πήγαν κάπου αλλού. Γιατί είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτό δεν είναι ένα βήμα απομάκρυνσης που θα ακολουθήσει, ένα βήμα ακόμα μεγαλύτερης απομάκρυνσης, αλλά είναι ένα βήμα που μόνο έστειλε ένα μήνυμα και θα επιστρέψουν πίσω. Γιατί δηλαδή, το έχουμε ξαναδεί αυτό το παιχνίδι στις ευρωεκλογές. Είχα και εγώ το ίδιο ερώτημα, όπως φαντάζεστε. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή, κατά τη γνώμη μου. Το τι θα γίνει όταν ξαναστηθούν οι κάλπες, είτε στην ώρα τους είτε λίγο πιο πριν, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα εξαρτηθεί από το τι θα έχει συμβεί στο μεταξύ και τότε. Ναι. Το τι τώρα έχουμε είναι παντελώς αδιάφορο. Πότε είναι το τότε? Το τότε ή θα είναι, είναι αν κάνει πρόορες. Δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να θελήσει να κάνει πρόορες εκλογές. Έχει κάθε δυνατότητα να θελήσει να το είναι κάνει. Ο ανασχηματισμός που είδαμε είναι εκλογικός ανασχηματισμός? Όχι. Σίγουρα όμως δεν είναι και τριετίας. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι παρόλο... Τριετίας δεν θα μπορούσε να είναι ένας ανασχηματισμός που το φτιάξεις τώρα και λες ότι για τρία χρόνια θα έχω αυτή την κυβέρνηση, αδύνατο, δεν είναι. Ναι, θέλω να πω ότι εκτός από ορισμένα πόστα τα οποία είναι απολύτως σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τους δει να συνεχίζουν, τους καινούριους αυτούς που μετακίνησε δεν τους θεωρεί ότι έχουν μπροστά τους ένα μακρό πρόγραμμα και όλα αυτά, τους ξαναλλάξει. Δεν, ναι. Θα την ξανακοιτάξει την κυβέρνηση. Παρόλο ότι είναι άνθρωπος που συχαίνεται να το κάνει, δεν θέλει, φαίνεται από το τι κάνει στο Μαξίμου. Δεν θέλει να αλλάζει συνεργάτες. Ο Μιλωνάκης ήταν έτσι κι αλλιώς συνεργάτης Μαξίμου. Εμείς τον βλέπαμε στη Βουλή εκεί, γιατί την περίοδο που ήμουν εγώ βουλευτής. Ένας εξαιρετικός, ευφιέστατος άνθρωπος. Mm. Πολύ καλό θα κάνει στην ομάδα του Μαξίμου. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος θέλει να ασχοληθεί ο Μητσοτάκης. Μόλις μπαίνει ο κύριος Τσίπρας, ξαναμπαίνει για την ακρίβεια ο κύριος Τσίπρας στο 2, γιατί ήταν το πρωί όταν έγινε η έναρξη. Έφυγε κάποια στιγμή, επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας και ξαναμπήκε στο 2. Συγγνώμη για την διακοπή, τα ξέρεις. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει τώρα στο μυαλό του, έχει αναλάβει να προξενέψει την Φόντερ Λάιεν μαζί με τον Πολωνό Τούσκ. Ο Τούσκ ξέρει τα κοινοτικά κόλπα, πέρασε πάρα πολύ καιρό εκεί. Ίσως κάποτε να περάσει και ο δικός μας κάποιο χρόνο εκεί. Αφού λέει όχι. Τώρα. Α, στο μέλλον. Οι απαντήσεις των πολιτικών είναι τώρα, για να μην σας πω χτες. Ναι. Δεν ισχύουν την δεν επόμενη. Δεν είναι απάντηση τριετίας. Δεν υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις, αλλιώς δεν την κάνουμε την πολιτική. Mm-hmm. Πολιτική είναι η διαχείριση του εφήμερου, mm-hmm. του καθημερινού. Βέβαια, χρειάζεται να έχεις και σχέδια. Mm-hmm. Χρειάζεται να έχεις και σκοπούς, χρειάζεται να έχεις και στόχους. Αλλά εδώ θα πάει την Τετάρτη να επισκεφτεί τον κύριο Θεοδωρικάκο στο Υπουργείο Αστυνομίας Τιμών και δεν ξέρω τι θα του πει. Υπουργείο Αστυνομίας Τιμών. Ναι, ναι, ξέρετε. Εγώ επειδή είμαι οικονομολόγος κατά βάση,
αλλά παρακολουθώ και 40 χρόνια την πολιτική κατάσταση, επικαιρότητα, από πολλές διαφορετικές θέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τα έκανε ο Σκρέκας ό,τι είχε να κάνει. Το έκανε με το παραπάνω. Ο πληθωρισμός, τώρα είναι, δεν έχουμε τον χρόνο να εξηγήσουμε, αλλά είναι ένα νομισματικό φαινόμενο. Είναι δουλειά των κεντρικών τραπεζών, της Λαγκάρ, του Στουρνάρα και των άλλων παιδιών εκεί. Εδώ ο Υπουργός το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μην εκμεταλλεύονται, εις το έπακρον, να μην εκμεταλλεύονται τρελά, να μην το παρακάνουν δηλαδή, οι εγχώροι, μεσάζοντες, έμποροι και άλλοι. Λίγο μπορούν όμως. Λίγο δεν είναι αν μπορούν. Είναι ότι λίγο θα το κάνουν πάντοτε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να τους εμποδίσει καμία κυβέρνηση. Δεν θέλω τώρα να σας θυμίσω, αλλά διάβαζα για να χαλαρώσω λίγο το μεσημέρι πριν γράψω το άρθρο μου για το Liberal. Λέω, κάτσε να διαβάσω ένα πολύ παλιό τόμο που είχε εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και έχει μέσα το πώς την πάτησε η δικτατορία σε αυτό το θέμα το 1971. Mm-hmm. Αφήστε τα αυτά, παλιά. Αλλά ακόμη και η δικτατορία, γι' αυτό το λέω. Ναι. Ακόμη και η δικτατορία δεν μπόρεσε να αστυνομεύσει την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Δεν ήταν οικονομικό θαύμα, δεν ήταν η εφταετία, δεν ήταν οικονομικό θαύμα, όλοι. Έτσι δεν λένε. Ήτανε, ήτανε ένα, μια περίοδο, ήταν και σε αυτό. Μια περίοδο και πήγε καλά χρέωσαν. Και μετά πήγαν όλα άσχημα. Μας χρέωσαν πάρα πολύ άσχημα και είναι. Και μας χρέωσαν δεδομένο. Και στραβά πήγαν όλα και η ελευθερία οικονομική χάθηκε και ευκαιρίες επενδύσεων πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλοί μύθοι σε αυτή την Ελλάδα. Αγγελική Σπανού, να την καλησπερίσουμε που είναι στο Skype μαζί μας και μας παρακολουθεί. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σας και από μένα. Γεια λέγε. Για την κεντροαριστερά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τη συνέντευξη σημερινή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ, γιατί αυτό νομίζω θα μας δείξει ποιος είναι ο δικός χάρτης. Αλλά στη μεγάλη εικόνα μερικά πράγματα είναι ήδη ξεκάθαρα. Δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα διεκδικεί στην επανεκλογή του σίγουρα. Ο Παύλος Γερουλάνος θα θέσει υποψηφιότητα. Ο Χάρης Δούκας θα περιμένει τις δημοσκοπήσεις και μετά θα καταλήξει αν θα θέσει υποψηφιότητα, αλλά η τάση είναι να θέσει. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι φιλόδοξοι, εν πάση περιπτώσει, για την ηγεσία που έχουν γύρω τους στελέχη τα οποία προσβλέπουν σε αυτούς, όπως ο Μανώλης Χρυσοδουλάκης, το πιθανότερο είναι ότι θα κάνουν πίσω. Δηλαδή, ο Μανώλης Χρυσοδουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα σας λέω ρεπορτάζ ανεπίσημο, έτσι. Ναι, προφανώς. Όλοι οι πληροφορίες μας έχουν έτσι κι αλλιώς. Το πιθανότερο είναι ότι ο Μανώλης Χρυσοδουλάκης θα στηρίξει τον κύριο Γερουλάνου, είναι άλλωστε πολύ νέος. Όπως ο κύριος Κωνσταντινόπουλος σήμερα, εμέσως πλην σαφώς, εξέφρασε τη στήριξή του στο Χάρη Δούκα. Έχουμε λοιπόν τρεις βασικούς υποψήφιους, οι οποίοι ο καθένας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αγγελική, συγγνώμη, ο Παύλος Χρυστίδης που τον είδαμε και στις προηγούμενες κομματικές εκλογές να θέτει υποψηφιότητα, σε αυτές δεν θα βάλει? Ο Παύλος Χρυστίδης και στις προηγούμενες εκλογές είχε βάλει υποψηφιότητα γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να έχει καλή επίδοση, δηλαδή για να διαπραγματευτεί με τον νικητή των εκλογών. Εντάξει, αυτό πάντα γίνεται σε όλες τις διαδικασίες διαδοχής. Πάντα κάποιος βάζει ως outsider απλώς για να μετρηθεί έχει διαπραγματευτικό. Και να υπάρχει την επόμενη μέρα. Ωραία. Δεν είναι ο κύριος Χρυστίδης πρόσωπο το οποίο μπορεί να κερδίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αν θα θέσει υποψηφιότητα, είπα. Όχι αν θα είναι ο νικητής. Αν θα είναι ο ηγέτης. Γιατί φαντάζομαι θα γίνουν διάφορες συνεννοήσεις πριν για να θέσει ή για να μην θέσει. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Είναι νωρίς ακόμα. Πρέπει οι βασικοί παίκτες να ανοίξουν τα χαρτιά τους πρώτα και μετά θα δούμε τι θα κάνουν οι πιο κάτω. Τώρα, η διαδικασία σίγουρα θα γίνει μέσα στο 2024. Τώρα το πότε ακριβώς, γι' αυτό σας λέω πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταλάβουμε, γιατί σίγουρα τον κύριο Ανδρουλάκη τον βολεύει μια γρήγορη διαδικασία, γιατί έχει τον μηχανισμό. Ο χρόνος είναι με το μέρος των αντιπάλων του, ας το πούμε. Λοιπόν, αφού τελειώσει το παιχνίδι στο ΠΑΣΟΚ, μετά έχουμε το μεγάλο παιχνίδι που είναι στο σύνολο του κεντροαριστερού χώρου, ας το πούμε. Τι θα γίνει εκεί? Όπως είναι το εκλογικό μας σύστημα, για να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα της κεντροαριστεράς, πρέπει να αυτοδιαλυθούν τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτό αποκλείεται να γίνει. Ναι, συνασπισμός κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους, οπότε είναι άνευ λόγου η συζήτηση. Ακριβώς. Άρα αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτό που περιέγραψε σήμερα ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι αντιπαθέστατος όμως στο ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν βοήθησε την υπόθεση. Να δημιουργηθεί ένα κοινό ψηφοδέλτιο υπό έναν αρχηγό που θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος θα εκλεγεί σε μια άλλη διαδικασία εκλογής από τη βάση, από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ και των φίλων τους. Αυτό πριν, μετά τις επόμενες εκλογές, πριν από τις επόμενες εκλογές. Αγγελική, αυτά είναι απίθανα πράγματα.
Δηλαδή, ο Νίκος Παπάς είναι συχνά φτιάχνει πράγματα, αλλά είναι απίθανα. Δηλαδή, θα έχουμε κόμματα ξεχωριστά, αλλά θα πάνε να ψηφίσουν για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός. Σου θυμίζω ότι είχε κατέβει και ο Σταύρος Θεοδωράκης για την ηγεσία της Κέντρου Αριστεράς. Δεν πήγε πολύ καλά όλο αυτό. Όχι, δεν πήγε καλά. Δεν σας λέω ότι τίποτα πάει καλά. Το σίγουρο είναι ότι δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το 28% δεν δίνει προοπτική αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά... Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων πυροδοτεί συνειρμούς για πολυκομματικές κυβερνήσεις. Ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων θα προκύψουν διεργασίες και στις δύο πλευρές του πολιτικού χάρτη, αφού δεν έχουμε αυτοδυναμία πλέον. Ναι. Αυτό λέω πολύ. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολο. Σας εξηγώ τι θα γίνει με βάση το εκλογικό νόμο που έχουμε. Τι πρέπει να γίνει. Το πώς θα γίνει είναι το μεγάλο ερώτημα όμως. Δηλαδή, το πώς θα βρουν τον τρόπο. Γιατί ο τρόπος αναζητείται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο τρόπος θα φέρει και τα πρόσωπα επίσης. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς θα γίνει αυτό, θα είναι ανάλογη και η διαθεσιμότητα προσώπων στην ιστορία. Ναι, ενδεχομένως. Εγώ νομίζω ότι τον καταλυτικό ρόλο, και το λέω αυτό στον Μπάμπη που. Για να καταλάβει λίγο πώς σκέφτονται στην κεντροαριστερά, νομίζω ότι το κλειδί είναι οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Δηλαδή, αν αύριο βγει μια δημοσκόπηση που δείξει ότι ο Χάρης Δούκας, ας πούμε, έχει ρεύμα, κάποιο ρεύμα, ότι υπερέχει, εκεί μετά αλλάζει το παιχνίδι τελείως. Αγγελική, το λέω γιατί. Αγγελική, είναι η δεύτερη φορά που το είπες. Ότι περιμένει τις δημοσκοπήσεις, είπες την πρώτη, και είπες τώρα αν βγουν κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι... Ότι θα θέσει υποψηφιότητα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Γιατί τόσο πολύ να περιμένει, ειδικά ο Δούκας, να περιμένει το κόμμα του ή κάτι άλλο, ειδικά έχει κάποια σχέση ειδική ο Δούκας με κάποιο δημοσκοπικό σπίτι. Δεν κάνουν προσωπικές δημοσκοπήσεις, όλοι να μετρήσουν να δουν τι θα κάνουν το επόμενο βήμα. Okay. Όχι, ο κύριος Γερουλάνος. Και μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις που είχαν γίνει για το χώρο της κεντροαριστεράς είχαν δείξει ότι προηγείται, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά με πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ταπεινωτικό, θα έλεγα. Αν θυμάστε, ένα 16-17%. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο πρόσωπο στην πραγματικότητα. Έτσι. Και σε μια τελευταία μέτρηση, νομίζω ότι Opinion Poll, είχε φανεί ότι ο Κασελάκης έχει περισσότερους πόντους απέναντι στον Ανδρουλάκη, ως προς το ποιος μπορεί να τα αντιπαρατεθεί με τον Μητσοτάκη. Έχεις δίκιο. Είναι, δηλαδή, είναι πολύ περίεργο το μείγμα και πολύ περίεργο το αποτέλεσμα. Και είναι και ανάλογα ποιος θα πάει απέναντι σε ποιον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε το τελευταίο. Μπάμπη, κλείνοντας, διάβασα τον Χρήστο Λαζαρίδη που λέει ότι δεν ήταν η κεντροαριστερά, η κεντροαριστερά αυτή που έφερε το 41%. Ήταν ο δικό μου τον Μπαμπούλας, ο Μπαμπούλας Τσίπρας αυτό που έφερε το 41%. Αυτό που γράφει ο Χρήστος είναι αυτονοήτως ορθόν. Δηλαδή υπήρχε η διάθεση της απαλλαγής από ένα πράγμα που ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων πίστευε ότι δεν πρέπει να συνεχίσει. Αλλά αυτό είναι πασέ. Ναι. Είναι πασέ. Δεν θέλω να πω κακία για το φίλο μου τον Χρήστο, δεν μπορώ να το συναντήσω πουθενά και θα υποστώ μία ώρα ανάλυση. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι πασέ. Θέλω να σας βάλω να δείτε μπροστά. Τίποτα από όλα αυτά. Θα τελειώσει τώρα η διαδικασία που μας περιέγραψε πάρα πολύ ωραία. Και μετά θα κάνουν ό,τι έχουν να κάνουν και μετά θα πάμε μπροστά. Το τι θα συμβεί μπροστά θα είναι εντελώς καινούριο. Θα είναι εντελώς διαφορετικό. Να σας πω ένα πολύ δύσκολο θέμα, η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 3 και δεν βλέπω γιατί να ξανασηκωθεί, να αρχίσει να τρέχει, γιατί αυτός είναι που ανεβαίνοντας φέρνει την ακρίβεια. Άρα τώρα θα δώσουμε τη μάχη των εισοδημάτων. Να έρθουμε να τα φέρουμε τα εισοδήματα πιο κοντά στο επίπεδο των τιμών, αυτό που λέμε ακρίβεια. Αν αυτό επιτευχθεί με κάποιο τρόπο, πάει καλά η οικονομία, βάλτε το χέρι στην τσέπη ο Μητσοτάκης, που είδατε να σήμερα πάλι λεφτά έβγαλε. Συνεχώς βγάζει πολλά λεφτά. Μην αμφισβητείτε. Αν πάει σε πρόορες θα τα δώσει όλα. Μάλιστα. Και εκεί δεν θα είναι 28%. Ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Αγγελική. Κλείνοντας. Όχι, όχι. Είπα, τα λέμε συχνά τώρα με το κέντρο αριστερά. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους δυο σας. Καλό απόγευμα.